πανδημία να παίρνει ρεπό 2-3 μήνες, 4 και να επανέρχεται μετά. Ναι. Σε δουλεύουνε κανονικά, ρε Ασλαμά. Εντάξει, είπαμε. Η καρδιά μπορεί να μην έχει φτερουγίσματα και δεν πεθαίνει. Μην φοβάς. Από όλο θα πας εσύ. Από σύζυγο θα πας. Μαρή, δεν το λέω προσωπικά για σένα. Για μένα. Αδυνάτησε πολύ. Αδυνάτησε πολύ. Λες από τον κορονοϊό, να έψησε την κουβέντα. Όχι, ρε, είναι η μπλούζα έτσι αυτή. Εδώ δεν φοβάται το μαλάτο που έκανε ανοιχτή και αρχίζει και αδειάζει. Μαρή, σε βγάζει. Λάθο το ότι δεν φοβάται είναι δικιά του ανοιχτή. Το λέω εγώ προσωπικά για μένα. Ναι. Επειδή μπορεί να πάθω κορονοϊό, δεν θα αρρωστήσει το μυαλό μου να αποκτήσω ψυχολογικά. Για μένα το λέω. Δεν λέω ότι δεν φοβάται. Και μαρινάκι. Και να σε αυτό που λέει ο Ραπτόπουλο. Κάποτε στην αρχή τη λέγανε όλοι έχω κορονοϊό για διαφήμιση. Τώρα θα λένε κοινώνησα. Ναι. Τώρα θα λένε εγώ επειδή δεν φοβάμαι. Σε ποια εκκλησία κοινώνησες? Σήμερα. Ναι. Με στεναχώρησε ένα τέτοιο. Πήγα στο Αγιώργη που είναι η πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Πού? Η πλατεία του Γεωργίου Γεωργίου. Περιοχή στο... ρε, πού. Στη Ρωτόντα ρε. Ωραία. Από πίσω, όνομα δεν λέγει εκκλησία ρε. Ναι. Πώς λέγεται ρε εκκλησία? Να σου πω, θα το πω αυτό και κάνω καταγγελία. Πολύ ωραία εκκλησία. Ναι, επειδή εγώ πηγαίνω στο... Πες το, στο Οσίου Γρηγορίου. Μη γελάς ρε, μη κολλάς. Επειδή πηγαίνω στο Οσίου Γρηγορίου, είναι μετόχη του Οσίου Γρηγορίου στο Άγιο Όρος. Άντε πάνε. Ρε, πού πήγε. Άκου να σε πω, να μαθαίνετε κιόλας. Είναι η μόνη εκκλησία που είναι ανάποδη. Δηλαδή μπαίνεις και το ιερό είναι γύρω σου. Είναι στο πάτωμα δηλαδή. Δεν τη βλέπεις έτσι. Μ' αρέσουν αυτά. Ναι, μ' είναι ωραίο. Μπαίνεις με την πόλη και γέννησε. Ποια είναι η μόνη Παναγία στον πλανήτη που κρατάει τον Ιησού στην αγκαλιά της σταυρωμένο? Θρηνούσα, ξέρω. Πού βρίσκεται? Θρηνούσα. Του Χάρου λέγεται. Πού βρίσκεται? Δεν ξέρω. Παναγία του Χάρου. Παναγία του Χάρου. Και ανθίζει μία φορά το χρόνο, βγάζει λουλουδάκια το βράδυ. Άρα θαύματα είναι αυτά που εσύ που έχεις φτάσει. Έχουν πάει επιστήμονες από Αμερική. Ραπτόπουλε, πώς το εξήγησε αυτό? Θαύμα. Ναι. Και να κάτσε να κάνω καταγγελία για να λέμε για τα. Γιατί εγώ με την ηγεσία της εκκλησίας είμαι λίγο. Πες ρε αγόρι μου, πες. Ωραία, πάω εκεί πέρα και έχουν κλειστεί την πόρτα. Κλειδωμένη. Πήγα 8.30 ώρα το πρωί. Ήθελα να πάω εκεί σήμερα. Και δεν γράφουν ένα χαρτί ότι συμπληρώσαμε τον αριθμό ατόμων, λες και είναι κανένα κλαμπ ή κανένα τουριστικό τέτοιο. Εσύ, ή να είναι ένα στην πόρτα και να πει. Πας εξαπλώστρα, σαν πόδια μας είχαν έξω. Ρε Βόδι, όταν πας εξαπλώστρα. Ήταν κλειδωμένα. Φυσικά ήταν κλειδωμένα. Και πήγα στην Υπαπαντή. Σε είπε Βόδι. Υπαπαντή γίνεται. Κάτω στην τέτοια ρε, τη Υπαπαντή. Ούτε αυτή ξέρετε τι ξέρετε. Μόνο τα μπουρδέλα ξέρετε. Ναι, στην Εγνατία. Εκεί στο κάτω. Ναι, κάτω, ναι. Που έχει ένα σκαλί. Με τα κεραμίδια πάνω. Τη Υπαπαντή. Πήγα στην Υπαπαντή και σήμερα, εγώ το λέω, και άμα θέλετε, επειδή είμαι επαγγελματία, όποιο θέλει μην έρθει στο φούρνο. Δεν το θέλω κι εγώ έτσι. Άμα συχαίνετε. Για πε τι έκανε. Τον κορμό που σε έφερα είναι από την Παρασκευή. Μην φοβάσαι, δεν είναι κανένα τώρα. Την Υπαπαντή είναι. Λοιπόν. Κοινώνησα τελευταίος. Έφαγα μέχρι και τα τελευταία σάλια της γιαγιάς και του γέρου και πήγα τελευταίος. Τους άφησα όλους να περάσουν. Ωραία, όλοι κορονοϊό θα πάθουμε σήμερα. Έτσι. Και μπήκες τελευταίος. Ναι, τελευταίος. Τι έγινε, καταγγείλεις, ότι. Αυτό ότι δεν μας άφησε στην εκκλησία την άλλη να βάζανε ένα χαρτί. Ότι συμπληρώσαμε, δηλαδή κάτσε. Θέλει ο άλλος να. Ρεζερβέ πήρε να κάνει, ρεζερβέ ρε βλάκα. Ρεζερβέ. Πώς πας στην παραλία και θέλεις να πούμε ξαπλώσεις. Τι κουπάνιες, ρελούξ. Έλα, λούξ. Δώσ' του. Παμ, κάτι για μένα, εις μπάρος μου. Φίλε Σερβέρε στην εκκλησία. Έλα, λούξ. Δεν είχε πολύ κόσμο στην εκκλησία. Ο καθένας μόνος του. Απαρατέμε με τις εκκλησίες. Πήρατε 4 εκατομμύρια. Βοηθήκα για να μην μιλήσετε με το πάσα. Η εκκλησία καλά, εντάξει. Οι ηγεσίες καλά του ξεφτύλισαν κάτι τέτοιο. Έλα, ρε, σταμάτα. Αφορήσατε το Μητσοτάκη. Και χειρότερε, εγώ το λέω. Σα άρεξε. Σα έδωσε μόνο 4 εκατομμύρια. Σε αυτό δίνω δίκιο σε σένα. Άξερε τώρα. Σε αυτό δίνω δίκιο. Είσαι press conference τη Αγγλία προπονητή. Μια γαρά. Είσαι press conference, ρε πουστή. Όμιλο conference. Press conference. Λοιπόν, 4 εκατομμύρια σας δώσανε μόνο την ΜΚΟ. Το λέω. Για να μην μιλήσετε και πάλι πήρατε λίγα. Εγώ λέω και οι χειρότερες πελάτες στο φούρνο μου είναι αυτές της εκκλησίας. Ναι. Άμα δουν ένα πεσμένο από τον κορονοϊό, δεν θα τον βοηθήσουν. Ρε, πηχή, με το βοηθήσουν πίσω από τι χειρότερες είναι. Φτάνει ρε με όχι, και να, αυτό θα πω και δεν μιλάω άλλο. Αυτό που λες εσύ. Φοβόντουσαν τα προστήματα, γι' αυτό δεν βγαίνανε. Έβλεπα κάτι γριέ στο φούρνο. Φοβόντουσαν τα προστήματα. Ναι. Φοβόντουσαν τα προστήματα. Ναι. Λοιπόν, και για αυτό θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, ναι. Θα σε πω όχι για τον Γκαρσία και μετά. Άσε με. Όχι για τον Γκαρσία, γιατί με νευριάζει. Εσύ που ξέρει από μπάλα, εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετο. Εσύ ξέρει από μπάλα, είσαι αναλυτή ποδοσφαίρου. Παίζουμε εσύ. Το επίπεδο! Θα φαντάω. Θα ρεστικό σήμερα. Θα είμαι ρεστικό σήμερα. Σε κάνω να με πει δεν θέλω να ξανάρθει. Θέλω να μαλώσουμε σήμερα. Να το σηκάνετε στο ρόλο. Άμα είναι να κάνει αυτό. Θα σε πω. Αυτό είναι ευχή. Το επίπεδο των πρωταθλημάτων που έπαιζε ο Γκαρσία με το τώρα. Πες μου τον Ολυμπιακό εκείνον με τους παιχταράδες, με τον Βαλβέρδε που έπαιξε την καλύτερη μπάλα.
Να σου το πω έτσι. Την ΑΕΚ με το Σκόκο, που Σκόκο δεν υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και δεν θα ξανάρθει τέτοια δεκάρια. Καταλή κουράζεσαι. Και το Παναθηναϊκό. Και το Παναθηναϊκό του Πάνου. Και έγινε αρχηγός. Είναι πέντε κλάσεις πάνω. Ποιος συνέχισε για να τα τελειώσει. Ο τοθεσίτης του, ο Σέρβος, που πήγε στην Πάλας και με τη μία έγινε αρχηγός, αρχηγός στην Πρέμιερση. Σταμάτα λίγο ρε. Εντάξει, Φέρι, τι θες θέλω, ρε, θέλω ρε, να σου πω ναι, τι? Ότι είναι άλλο το επίπεδο τότε. Ο Μουσλίμοβιτς ναι, που το λέτε που έβαλε 60 γκολ, 60 μάς, έπαιξε 60 μάς, δεν έπαιξε επειδή τραυματιζόταν για τον Α, Β, Γ. Πατάτα σε ντερφόρητα όμως. Δεν ήταν πατάτα, 20 γκολ σε 60 μάς έβαλε. Ένα γκολ προς 3 και όλα ντέρμπι. Πατάτα. Εγώ τώρα πάρτι θα έκανε. Τι ντέρμπι, τι ντέρμπι. Στα ντέρμπι έβαζε γκολ. Ποια ντέρμπι έβαλε γκολ. Θέλω να σου πω ότι δεν έχει διαφορά με τον Μπρίγιοβιτς. Μπορεί να είναι και καλύτερο ο Μπρίγιοβι. Κάτσε ρε φίλε, τότε έβαζε. Ένα-ένα ρε. Περίμενε. Ένα-ένα γιατί έχει χαζέψει. Από τη μαλακία έχει χαζέψει. Τι. Από την αγαμία έχει χαζέψει. Ένα-ένα. Ένα. Περίμενε. Ένα-ένα. Αγαμία δεν υπάρχει. Πήγε και πήδηξε μια Κινέζα στο μπορτέλο. Δύο μετράδε. Πώ το λέει αυτό. Τώρα δεν μα τα έλεγε πριν μπούμε μέσα. Όχι, μη από προσανατολή στον κόσμο τώρα. Κινέζα, πού την βρήκε την Κινέζα. Όχι. Δύο μετράδε πήγε στο μπορτέλο να πηδήξει μια Κινέζα. Ωραία, αυτό έγινε το αρχέ 2000 δραχμέ. Είχαμε ακόμη 5.000 δραχμέ. Κινέζα τότε τα μπορτέλα. Όχι, ρε κάτσε μη χάω με τον κόσμο. Η πρώτη σου πουτάνα ήταν Κινέζα. Ναι, άκου μία. Ναι. Είναι η δεύτερη μου γιατί. Άκου τι έγινε. Κασαγιάννης είναι. Κασαγιάννης είναι πέρα. Ποιο ήταν. Κασαγιάννης. Σαφούς. Στη Σαφούς. Ναι. Βλέπουμε τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος. Βλέπουμε τον Κασαγιάννης Πέ. Ναι. Τη διαφήμιση. Και λέει Σαφούς ο Μάριος πάντα είχε λέει. Μπορδέλα. Ναι. Μπορδέλα. Μπορδέλα. Ναι. Ναι. Και λέει ο Μαλάτος. Βρες μια Κινέζα για μένα. Ναι. Βρες μια Κινέζα. Και λέω η πρώτη μου λέω που είχα πάει στα μπορτέλα. Την πλήρωσες. Τότε 5.000. Τότε το 2.000 ήταν ρε. Την πόη ήτανε... Την πόη τότε φαινόμουν 14 χρονών πήγα. Α, σαν το κόκκινο δηλαδή. 14 χρονών είχαμε βάλει ένα φίλο μας στο Μούχλα, ήταν πιο μεγάλος. Ο Μούχλα. 17 χρονών. Ο Μούχλας. 17-18 χρονών. Πήγε ο Μούχλα πρώτος, ναι. Βάλαμε αυτό πρώτο. Όταν της είπαν ότι είναι ανήλικη, όταν βγήκαμε. Για τροχιοδεικτικό. Αλλά είχα. Την είχα ερωτευτεί. Είχα πάει πρώτη φορά. Ίσως που είχε ερώτηση, ίσως. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θα είχαμε. Πάνω από ένα 80 ήμουνα. Πάνω από ένα 80. Πάμε, απλά ήμουν αδύνατος, ήμουν 60 κιλά. Ερωτεύτηκες. Πρώτη φορά είχα πάει στο Πλισταριό με μία Αρμένισσα στη Σταυρούπολη. Στο Πλισταριό, ποιο Πλισταριό. Είχε και βρώμικο βρακί. Στο Πλισταριό τι είναι, παιδιά. Πάνω, καλά, δεν ξέρεις τι είναι. Αν νούσα μαγαζί. 30 χρόνια με περνάς, ρε, πάνω στο... Ωραία, ωραία. Α, εντάξει. Και τη δεύτερη φορά... Από Αρμένισσα σε Κινέζα. Από εκλεκτό σε εκλεκτό που λέει. Ήμουν άτοχος. Όχι, ρε. Από εκλεκτό σε εκλεκτό. Μπορεί να γίνει μετά από... Γίγαντες γιαχνή, τίποτε φίλε. Ήταν πιο μεγάλη, ήταν δασκάλα, ρε. Σταμάτα. Είχε μείνει στο σχολείο κανένα τρεις φορές. Σταμάτα ρε! Όχι γιατί από τα κοινωνία πήγαμε στα μπουρδέλα! Σταμάτα ρε! Δεν μας πιστεύουν το στήριο! Θα ξανασε πάρω κοινωνίσματα που λες! Ναι, ναι. Με τον ΠΑΟΚ τι γίνεται? Με τον ΠΑΟΚ τι γίνεται? Τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ? Με τον ΠΑΟΚ, τώρα θέλετε... μακάρι να κερδίσει. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ δηλαδή? Είμαι ξενερωμένος. Γιατί είσαι ξενερωμένος? Μακάρι να κερδίσει, για σας το λέω, γιατί εσύ τα βρήκες αλλού. Σηκώνεσαι στα τραπέζια, κάνεις ράνεις, αυτά σε στηρίζει το Λούμπεν και το Τσίλι Καφενείο τα 15χρονα και όχι όλοι αυτά που χαίρετε. Εμείς πλέον οι σταυροστομιές και αυτά, άμα χάσει ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ολυμπιακό, άμα χάσει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, τελειώσαν όλα. Ναι. Να ξέρετε, μην νομίζετε ότι θα κάτσει ο ΠΑΟΚ ο αίτητος δαυλούχος να μάχεται για τη δεύτερη θέση. Ο κόσμος είναι ξενερωμένος. Να παρακαλάτε για να έχετε δουλειά να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Να έχει μια εβδομάδα. Δεν μπορεί. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Και μετά το Μητσοτάκης εδώ, περιμένω εγώ να ακούσω. Από site, εφημερίδες, οπαδούς, ερασιτέχνη. Ναι. Μαλάκα, για να σε δεν υπάρχει. Για να σε το. Κοίτα ρε. Άσο με, Νίκο. Άσο ρε, παιδί μου, ξαναβάλτο. Μαλάτος, σαν γυμναστή σε λύκειο που κολλάει τα τελευταία ένσημα. Δίνει μία μπάλα στα αγοράκια και ζαχαρώνει τα κοριτσάκια. Τι αστείο ρε. Τον έχεις δει να περπατάει. Είδες το Λουξ. Ναι, και κοροϊδεύει ο Κούτσαυλος. Τρία χρόνια το γόνο δεν το φτιάχνει. Σε λέω σε πάω, δεν θες. Μάρι, εξήγησε αυτό, δεν το κατάλαβα εγώ. Πρώτα απ' όλα, φαντάσου μόλις πεθάνεις να συναντήσεις τον Θεό και να σε ρωτήσει. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε ο Παράδεισος. Ναι, δεν το κατάλαβα. Πώς μου φάνηκε τι. Δηλαδή, ότι εδώ είναι ο Παράδεισος. Ναι. Ωραία. Ότι εδώ είναι ο Παράδεισος. Εδώ είναι. Ναι, αυτό είναι. Είναι ο σοφός από το site του Μαρμίτα αυτός. Είναι το παλικάρι. Α, ότι ο Παράδεισος. Α, ναι. Δεν υπάρχει άλλη ζωή αυτό. Ναι. Ότι είναι εδώ. Τώρα το κατάλαβε. Γιατί για σένα να υπάρχει άλλη ζωή και για το σκύλο μου να μην υπάρχει δηλαδή. Γιατί είσαι πιο μάγκα εσύ από εδώ. Όχι, πάλι αρχίζει να και να βρει. Πιστεύεις ότι σε μια άλλη ζωή θα έχει κάποια άλλη μορφή, θα σε κάτι άλλο. Πώς θα είμαστε. Πώς θα είμαστε δηλαδή. Για πες. Πώς το.
Δεν ξέρω. Αυτά πράγματα που δεν ξέρω έτσι να τα εξηγήσω καλά. Όταν ψοφήσεις πώς θα είσαι δηλαδή και εγώ. Πώς θα είμαστε. Δεν το ξέρουμε. Όπως είναι. Ναι. Όπως είναι. Και περιμένω που λες διαμαρτυρίες, ιστορίες, φασαρίες, μπούκες, πρωθυπουργέ τον ΠΑΟΚ, ο Αβγενάκης. Τι έγινε ρε αμαρτωλέ, εσύ τι είχε. Το κήπεδο τους μάρανε. Ναι, γιατί να μην τους μάρανε. Ότι θα πάνε στη Β' Εθνική. Άντε πάλι. Δεν τους μαραίνει. Πώς θα πάνε ρε στη Β' Εθνική. Τους πιάσανε. Και τους πιάσανε και σένα σε πιάσανε. Που ψήλους, μήλους. Ξάρτες και είπας ρε, Λουξ. Λουξ και πάνε. Λουξ τι σημαίνει, γιατί το λες Λουξ. Ο Γλόμπος, Λουξ. Α. Σε κοροϊδεύω, σε φαλάκρουα. Λοιπόν, σε καμάρι μου, τι, καλά τα λέω άνθρωπος. Πάντως, που ξυρίστηκε και γυαλίστηκε πιο... Μακάρι να είχα τα μαλλιά του Γιάννη. Πώς θα πάει ρε μαλάτερα που με Β' Εθνική, ο Πάου, γιατί να πάει. Υπάρχει τεράστια απόσταση. 8 λεπτά. Ναι. Δεν έπρεπε να τον πατάει ούτε για δευτερόλεπτο. Ναι, ρε, παιδί. Άλλοι μόνο πιάσουν. Και στην Αθήνα έγινε ένα παρόμοιο σκηνικό εχθές. Δείχνανε φωτογραφία. Δεν ξέρω αν είναι μοντάζι ψέματα. Ναι, ναι. Έτσι στο τέτοιο. Δεν ξέρω. Πάντως τις προάλλες πάλι έγινε. Πριν τες, που περνούσε ένας βουλευτής και πάλι χτυπήσαν έναν, το ρίξαν από το μηχανάκι. Ένα μητσοτάκι, ναι, έναν. Πώς χτυπάτε, ρε, παιδί. Τι λέει. Δηλαδή δεν σε πιάνει την καρδιά σου. Τι έγινε, ρε, πάλι. Διάβασε, διάβασε. Το χιούμορ του, μωρέ. Δεν μπορούσε. Δηλαδή εσύ τα υιοθετείς αυτά ρε Μάριε. Ποιο, το χωριό του Σκολόμπαρα, δεν ξέρω ποιο χωριό είναι, πού το ξέρω. Πάντως σαν άντρες είστε ωραίοι όλοι. Του μαλάτος μετράει. Τι να γελάσει μωρέ. Η αυτόνομη θύρα 10 λέει. Τι αυτόνομη θύρα 10 έκανε. Τι κόλλησε. Αυτό που είπε ο Δημήτρης. Τι έκανε. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει κόσμο από τον κόσμο του. Αυτό βασικά το ψέματα είναι. Σε χρόνια ο Άρης. Ναι. Σάξ. Άλλο σου περάσει. Εσείς μπορεί να λέτε είμαι αυτονομιστής ή με χιλιαδιό. Αυτονομιστή. Δεν ξέρω πώς λέγονται. Αυτονομίτης. Καλά να είναι παιδιά. Εγώ του πάω. Αυτονομιστή. Αλλά. Είχαμε φτάσει σημείο. Πείτε μου ασφαλιστή που έκανε μεικτή σε Κόρντοβα 20 ετών. Αυτό εδώ. Θεός σε ημί. Σε ημί. Το Κόρντοβα, που είναι 15 ετών και σου δίνω 400 ευρώ το χρόνο. Είναι υπερβολή. Εμένα στην εταιρεία. Είμαι κορόιδο δηλαδή. Εγώ. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί τι θα κερδίσω. Αν πατήσω άνθρωπο ας πούμε και τον φάω λάχανο με καλύπτει. Έχει νομική προστασία. Έχω νομική προστασία. Και λάχανο να τον φας και κουνουπίδι. Μάλιστα. Ό,τι να είναι. Δηλαδή 15 χρόνια που κάνω μεικτή είμαι κορόιδο. Όχι. Δεν είμαι κορόιδο. Χατζηλάκο με κορόιδο που έχω μεικτή. Εσύ συγκεκριμένα όχι, πρέπει να έχει μεικτή. Πρέπει να έχω μεικτή. Ένα την άλλη φορά, δεν στο βάψα, είσαι... το κάνανε. Ναι, είσαι συναισθηματικά δεμένο με τα μάξι, γι' αυτό τώρα εκεί είσαι. Σιγά ρε, κάνω και έρωτα με τα μάξι. Γιατί αφού λες με τον κολλητό μου, την άλλη φορά βγήκε και έκανε story, λες βγήκε έξω με τον κολλητό μου. Κολλητό μου, εντάξει. Αυτό που λέει, εσύ πρέπει να έχει και ασφάλεια ζωή. Σωστό. Επειδή τερμάτισε τα πουθενά. Έχω. Μία ερώτηση. Έχω. Πήγε τελευταία. Δεν πάω στα πουθενά. Έχω λέει, δεν ξέρει αν έχει. Τι με βγάλετε μπουρδελό γαμιά. Δεν λέγεται στον αέρα. Συγγνώμη, πρέπει να σου πω. Μπουρδελιά είναι μεγάλο. Λόγω τη πίστη του στη θρησκεία. Και με αυτό τελειώνουμε. Πήγα μικρό, ρε. Τα έκανα νωρί όλα, ρε. Τα έκανα νωρί. Μην πα στο Θεό. Εντάξει, άρα τώρα νιώθεις την επιθυμία κάποιες στιγμές να πας, αλλά σε αποτέλεσμα. Όχι, όχι, δεν με βγαίνει, δεν με βγαίνει. Α, δεν σου βγαίνει. Ωραία. Είχα πάει παλιά, αν και έκανα. Έχω κάνει μπουρδελότσαρκες έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Μπουτάρης, έχω κάνει. Δηλαδή μπορώ να γράψω βιβλίο τώρα γι' αυτά. Έχω κάνει έρευνα. Έχει κάνει και χειρότερο από αυτό. Ναι. Αυτό το έχει κάνει, είναι ωραίο. Είναι σαν. Σαν χωριό. Σαν το Red Light District, πώς τα λέτε αυτά. Σαν Red Light District, ναι, είναι πάνω στο Άμστερνταμ. Ναι. Έξω από την πόλη. Ναι. Έχω μιλήσει με τσατσά. Εγώ την έχω πάρει. Το είπα, Βασίλη. Βράδυ εδώ. Μην τον κόβει. Είναι φανταστικό σαν χωριό. Έχω μιλήσει εγώ με τσατσά. Λέει ο νόμο θέλει να μην είναι σε κατοικήσιμη περιοχή, να μην έχει από πάνω. Ναι, ναι. Να μένουν τέτοιο και να έχει μόνωση, χωμόνωση, γρομόνωση και αυτά όλα. Ναι. Και τα έχει κάνει ωραία εδώ πέρα. Πολύ από εδώ. Έχω, δηλαδή πήγε. Έχει αλλές γεννήσεις. Έχω περάσει, έχω δει. Δεν έχω κάνει. Δεν πήγε. Δεν μπορώ. Ξέρεις τι. Και όταν είχα πάει που ήταν παλιά και στις Σαφούς. Όχι, εσύ τα έχεις ερωτευτεί αυτά. Δεν εννοείται. Ναι. Πολλές τσατσάνες μου λέγανε όμως έρχονται για μένα. Ναι. Τι, τσατσάνες πρώην ήταν βετεράνες. Είναι προπονητές τώρα. Παλέμαχοι. Αν δεν έχεις ερωτευτεί τσατσά, δεν έχεις πάει σε πουθενά. Απλά δεν μ' άρεσε όταν πηγαίναμε εκεί μου είχε μείνει. Κάτσε να μάθουμε. Όταν. Καλά, τότε πήγαινα και στίβο. Μια ήμουν το παρισμένο. Θέλω να σου πω, τελείωνα. Πήγα μια φορά και τελείωσα γρήγορα. Περίμενε, παπά. Ναι, εντάξει, τέλος παντράστο, δεν λέγω. Σε ποιο σύλλογο είσαι. Όχι, φτάνει.
Περίμενε, αυτά δεν λέγονται τώρα, άστε το. Ε, όλα σε πω στο διάλειμμα, περίμενα, σε πω στο διάλειμμα, μη. Μεταξύ μας είναι. Λοιπόν, δηλαδή όταν έπαιρνες το πατήτε. Μη μη, ναι, κι αντάβλωτος, έχω κάνει τρεις φορές. Όταν έπαιρνα, είχα τεστοστερόνη, μπορεί να επιτάχυνα τρεις φορές αντάβλωτος. Μαλακός ήμουν ακόμη. Και γιατί ας πούμε. Τέλος πάντων, είχα πάει σε ένα μπουρδέλο εδώ πέρα, ήταν ακόμα ένα σαφούς. Σαφούς. Και είχε αυτές τις βλακίες, τα άσπρα που χτυπάνε, ντιν, 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 ξέρεις αυτά ρε, στην πόρτα ρε. Α, ότι κάποιος... Στα καταστήματα. Α, ναι. Και άρχισα εγώ, ας πούμε, εκεί πέρα, τρίζα και όλα ήταν τα παλιά αυτά. Αφού είχα εκεί είχα ξενερώσει. Κατουριόμουν και με λέει, άλλη, πού θα πάω να κατουρίσεις. Στον νεροχύτη. Στον νεροχύτη, ναι. Έτσι, τι κατουράς. Πόρε, πού ψηλό, πού, και ήταν και ψηλός ο νεροχύτης, δεν μπορούσε να... Ε, και είσαι ψηλός, ψηλός. Ναι, όχι, ήταν πολύ πιο ψηλός. Ήταν κάπου δώρε, που ψηλός. Έτσι έπαιρνε στα χέρια. Πού να... Και χτυπούσε και εκείνο μου μείνε τέτοιο. Και λέω και στα παιδιά... Στον γερμός χτυπάει μόνο μια φορά όταν μπεις. Όχι ρε, αυτό χτυπούσε, δηλαδή έτσι πως είναι. Πες ότι το κινητό μου είναι το χτυπητήρι, αυτό που χτυπάει. Ναι. Αυτός ένας μπορεί να κάπνιζε, να μπαινε, να βγαινε. Ντιν, 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 ντιν. Κάτσε εσύ η πίδα και να χτυπάει ένα ντιν, ντιν, ντιν. Καλά εσύ. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Λοιπόν, πάμε για άλλη. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Ναι. Έλεγα, και να πω στα παιδιά, στα νέα που θέλουν να πάνε, να προωθήσουν ένα μήνυμα. Για με τρόπο. Κοινωνικό μήνυμα, φούρνα. Κοινωνικό μήνυμα. Αν πάτε ποτέ στον οίκο της ανοχής, μην βλέπετε μια καλή, όμορφη πορνοστάρ, την πιο ωραία μοντέλο και μπείτε μέσα. Όχι. Γιατί αυτοί έχουν πάει 20-30 πριν, από πιο πριν, σας μαθαίνουν πραγματάκια και πάνε και είναι έτσι. Δεν έχουνε... Ενώ έχει κάτι άλλες πόντες απτυρωσμένες, κάτι μύτες τέτοιες, κάτι χαμηλοκόλλες, κάτι μαστάρια. Ποιο είναι? Και στα βάζουν κάτω και σε βάζουν τα φώτα. Τάκ, τάκ, ναι. Άρα κάλιο με άσχημη. Που να έχει πάθος. Που να έχει πάθος. Έχει καλό. Και στον παρά με μια... Τέλος. Τέλος. Ωραία, πολύ καλά. Εντάξει. Δηλαδή αυτός με λέει κορόιδο ότι σου δίνουν 400 το χρόνο. Λες, λέει αυτό. Παίρνω ένα κόρτομα κάθε χρόνο, λέει με αυτό. Α, ναι. Ναι, έτσι λέει. Για πάρε και εσύ, ξέρω εγώ. Δηλαδή τώρα, άμα με το κλέψουν, πόσα λεπτά θα με δώσεις? Αυτό που είναι ασφαλισμένο. Πόσο? 4.000. 4.000? Ναι. 4.000 δεν το παίρνει ούτε ο παλιατζής με το δικό μου τα μάχη. Θα μου δώσει 4.000. Άμα το κλέψω μόνος μου. Άμα να την κλέψω. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Ήθελα να εστιάσω όχι στα κριτικά, στο αθλητικό μέρος, όχι προς την προσωπική σχέση δύο συντελεστών. Προσωπική σχέση. Προσλαμβάνει του Δημήτρη Γεωργιάδου. Του Δημήτρη Γεωργιάδου. Κάθε μέρα σε στέλνω μήνυμα από το Facebook. Δεν ξέρεις ότι με λένε Δημήτρη Γεωργιάδου. Αφού το βλέπεις, Δημήτρη Γεωργιάδου. Ούτε Δημήτρη Φούρναρη λέγω στο λόγο μου. Την άλλη την κοπέλα που μέσα. Άστε το παιδί να μιλήσει, βρε. Να μιλήσει, πάμε. Πάμε, ανώνυμα. Ανώνυμα. Ναι, θέλω να μου πει ο ένα για τον άλλο. Τι είναι χαρακτηριστικά του εαυτού σου. Για να μου πει γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα την οποία παρατηρούμε εδώ καιρό στη Μαρμίτα, η οποία μας πλήγει όλους. Να σου πω, ο καθένας είναι δικά του ή εγώ για τον Δημήτρη, για τον Δημήτρη στα δικά μου. Να μου πεις εσύ για τον Δημήτρη. Εγώ για τον Δημήτρη. Μόνο τρία δεν το φτάνει, αυτό έκθεση θέλω να γράψω. Πες τρία, ρε, ναι. Εσένα δηλαδή τρεις μήνες που σε μαντρώσανε μέσα, αλλά το πρόβλημά σου είναι αυτό. Τρία χαρακτηριστικά δεν. Το ζήτημα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Τα έχεις λύσει τα προβλήματα. Πολύ ωραία. Σημαντικό ζήτημα. Είναι αυτό σημαντικό. Πες τρία. Σπαθεί όμως μία η κολόνα. Δημήτρη. Ναι. Σχεδόν crystal clear. Πολύ κρύσταλλο στους έξω. Ναι. Πολύ εξωστρεφής ο Δημήτρης. Ναι. Σε σημείο που με συγκινεί. Ωραία, δεν το λέω. Λέει τα προσωπικά που μου είσαι πει και εμένα και θα έχει πει στον αέρα και σήμερα το απέδειξε. Φανταστικό. Πάμε παρακάτω. Θα έχει εσύ ότι πήγε να κάνει σεξ με Κινέζα και θα κατουρίζει τη γούρνα πάνω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Είναι εξωστρεφής. Και θα την ερωτεύω. Είναι στενές οι Κινέζοι, γι' αυτό. Παρακαλώ, δεν το λέω. Επειδή ναι. Το τελευταίο διάστημα όλου μα σημάδευσε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η ιστορία με τον κορονοϊό, ανεύθυνο στο κεφάλαιο αυτό. Δύο. Ανεύθυνος. Ναι, ανεύθυνος. Στο κεφάλαιο αυτό. Στο κεφάλαιο αυτό. Στο κομμάτι αυτό σου λέει. Όχι γενικά ανεύθυνος. Τρίτον. Και πολύ καλό παιδί. Πάμε εσύ τώρα. Ο Μάριος. Ναι, ο Μάριος. Καλά πράγματα. Ο Μάριος. Ναι, καλά πράγματα. Σάχη, πάμε γρήγορα. Ο Μάριος, επειδή είναι και τηλεοπτικός, είναι και αυτό. Τώρα πώς θα τα πω εγώ, τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Άντε ρε που στην δυσλεκτική έφτασα. Δυσλεκτικός. Λέγε. Ξερόλας. Όχι, δεν είναι ξερόλας. Είναι... Ξερόλας καθόλου δεν είναι. Θα μας φάει καμία εκπομπή. Έχεις να πεις ή δεν έχεις. Πώς θα το περιγράψω. Όχι, ο Μάριος είναι ψυχούλα. Ένα. Είναι ψυχούλα. Ψυχούλα, ένα. Είναι ψυχούλα. Κώστα, δύο. Κώστα.
Είναι ψυχούλα 3. Είναι ψυχούλα 2. Είναι ψυχούλα 3. Θα το χειρώνει. Είναι ψυχούλα 3. Φύγε. Επάμε. Είναι φοβητσιάρης. Φύγε. Φοβητσιάρης. Γενικά για τη ζωή, ας πούμε. Ζωή, φοβητσιάρης. Δηλαδή, για μένα, αυτό που λέει, θα φοβάμαι μην μείνω μόνος. Εγώ στη ζωή μου έχω κάποια σταθερά. Τώρα θα μιλήσω λίγο σοβαρά και για να. Εγώ είμαι μόνο διαρκώ. Περίμενε, όχι. Στη ζωή για να μπορέσει να πορευτεί, δεν πρέπει. Αυτό είναι χριστιανικό κιόλα. Το λένε οι πατέρε τη Εκκλησία. Πρέπει να περιμένει από το Θεό. Περιμένω από το Θεό, βλέποντα και κάνοντα. Μετά πάει στα άλλα πιο, βλέποντα και κάνοντα. Και ότι στη ζωή μου θα μείνω μόνο. Δεν πρέπει να περιμένει ούτε από τα παιδιά σου, ούτε από τη γυναίκα σου, ούτε από τη μάνα σου. Ποιο περιμένει. Ούτε η περιμένει τα παιδιά. Ότι είμαστε μόνοι μα. Σωστό. Και βλέποντας δηλαδή, και κάνοντας. Σωστό. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή θέλω να σου πει, είτε εσύ είτε ο Βασίλης είτε εγώ είτε ο Μαλάτος, μόνοι μας είμαστε. Μα τι, εγώ ξέρω εδώ. Άμα έχουμε. Άμα έχω. Βράμα έχει λεφτά. Λοιπόν, σταμάτα. Θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Είτε είσαι μόνο, είτε είσαι με παρέα, είτε έχει παιδιά, είτε δεν έχει παιδιά. Άμα έχει λεφτά, δεν πεθαίνει μόνο. Το παιδί σε δει, άστο, παιδί σε δει. Όχι. Μόνο έκανε στραβόξυλο. Παπάρια θα σε δει. Πάμε παρακάτω. Έλα, επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα, φίλε μου. Εγώ είμαι που είπα Ελλάδα. Τι είναι λέει? Έλα να σου πω. Ναι. Στην ηλικία σου δεν πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις λέιζερ αφού ξερίζεσαι? Πονάει ρε φίλε. Και κοστίζει. Και βγαίνει πολύ το λέιζερ. Είναι πολλά τα λεφτά. Λεφτά δεν έχει να το κάνει δηλαδή. Ρε φίλε λεφτά. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες ρε παιδάκι μου. Θα μπορούσες να πεις κοίταξε τον εαυτό σου με τα λέιζερ. Δεν είμαι σύγχρονος άντρας. Πάω στον κουρέα. Είναι λίγο ζαβός ο κουρέας. Κάνουμε πλάκα κτλ. Έρχεται τη μηχανή κάθε 45 μέρες. Μπαμπαμ τα 5. Εντάξει. Σίγουρα θα μπορούσες να κάνεις. Περίμενε φυσικά. Εμένα ρε φίλε ο οποίος μου το ξυρίζει η γυναίκα του πάντως. Το ξυρίζει η γυναίκα του το θείο σου. Ναι, εσύ τώρα πας και. Ρεδά, πραγματικά. Εσύ πάρε μια μηχανούλα και ας κάνει εσύ λίγο στην πλάτη έτσι. Δεν ανακατεύομαι με τέτοια θέματα. Τα κάνω μόνος μου μπροστά και πίσω ο κουρέας. Από πίσω τι πίσω? Χαμηλά. Το πίσω μέρο, ναι, και χαμηλά και ψηλά, ναι, γιατί. Τι χαμηλά, ρε, πολύ χαμηλά. Θες να δεις. Και ο Μάριος, έτσι. Κύριε, αν δεν είχε άλλα τηλεοπτικά, εγώ στον έβγαινα τον κόλλο μου, αλλά έχω πρόβλημα, κατάλαβες. Μπορείς να το δείξεις. Είναι σκοτσές και Ιρλανδέζικο. Δεν ξέρω τι έχει ο Ζέικο και Ιρλανδία, αρθεί το πρόστιμο δεν. Λοιπόν. Αν το θέσαμε, θα σου στείλω πριβέ μήνυμα, εντάξει. Έγινε πριβέ μήνυμα, αγόρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Επόμενη γραμμή. Τρέλα. Επόμενο. Ρε, εσύ ξυρίζεσαι ή δεν ξυρίζεσαι. Για φαντάζομαι ένα τύπο που τρέχει κάθε μέρα χιλιόμετρα, κάνει γυμναστικές και τα λοιπά με τέτοια στρίγες, είναι αντιερωτικό, είναι αντιαισθητικό. Ας κάνει τι ξυρίζεις πολύ, πάρτε λίγο, τώρα είναι πολύ... Άσε με μωρέ, μπαίνουν μέσα στο Μετρόπολης η μισή, βρωμάει μασχαλίλα που κάνει σαν λάκαρο τώρα. Όσες γυναίκες κάνουν λέζερ στη μασχάλη, βρωμάνε, το έχω παρατηρήσει. Πόσες έχεις πάει. Λες βλακίες. Λες βλακίες. Ανόητος. Η κοπέλα μου έκανε και μοσχομυρίζει. Να το. Να και να μύριζε μοσχομυρίζει. Εφού σε αιώτα, σ' αρέσει να κλείνει σπόδια. Σ' αρέσει να κλείνει σπόδια με βρωμιά και λε μοσχομυρίζει. Εσύ δεν είναι, δεν είναι. Πάμε και γυμνάζει μετά τη μία ρε. Έλα. Είπατε δύο καλά πράγματα μεταξύ σα, τώρα θα μαλώσετε. Πάμε επόμενη γραμμή. Κατζινάκος για Άρη τίποτα, τον έχει γραμμένο τον Άρη. Πότε θα γίνει εκδρομή στη Θάσο. Θα μιλήσω όταν έχει κάτι να πω ρε φίλε, τι από κουτουρό. Τι να σε πω τώρα, έχει θέμα ο Άρης. Άρη τι να πήρες τόσο. Εγώ Αριανό έφερα, μην με βρίσετε πείτε. Πάμε ναι. Ναι. Έλα φίλε. Άιντε. Γυναίκα είναι ρε. Ναι. Μια γυναίκα πήρε. Μαλάτος. Ορίστε. Δεν ακούω. Από την Τρούμπα. Από την Τρούμπα είναι το παιδί. Λεφτά από τον χορό Ρωμόγκερε. Ρουμάλα. Δεν πάει να πνίγεις λόγο. Κάνε καμιά δουλίτσα άλλη, άντε μπράβο. Δεν έχει, είναι κλειστά τώρα, είναι κλειστά. Άλλο θα πει, είναι κυρία. Ναι, ήτανε. Για εμάς. Βιγιάννη, έχεις πάει με γυναίκα στην Τρούμπα. Όχι ρε, τι η Τρούμπα τώρα. Με την εμπειρία μου. Καλά ρε, δεν είναι και εκατομμύρια που δεν πάει. Δεν τον είπαμε τον άνθρωπο καμπούρι. Μην ασχολείσαι, ρε. Το οπτικό είναι, δεν είναι του μυαλού, να πούμε. Είναι της όψεως. Εγώ πάλι με το. Σ' αρέσει ο Φλεβίτης. Σ' αρέσει να έχει μισό. Τα πατσοκίλια, μισό. Σ' αρέσει να έχει το ένα τ' άλλο, μισό. Αλλά να έχει ατέλειες, αλλά θέλεις να... Ένα λεπτό, να το αντιστρέψουμε. Ναι. Είναι... Αν μια γυναίκα θα πήγαινε μαζί σου, ή με τον Ασλαμά, ή μαζί μου, ή με τον... Εγώ, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί λες να πήγαινε, αν πήγαινε.
Γιατί είσαι όμορφος, γιατί είσαι έξυπνος, γιατί είσαι χαρακτήρα, γιατί έχεις λεφτά, γιατί έχεις, ξέρω εγώ, γοητεία. Για όλα μαζί. Για όλα μαζί, τι, να ρωτήσουμε. Πού πάνε οι γύρια, τι ναι, γράφουν. Τι γράφουν, μαλάτος. Μαλάτος, η γριά στο χωριό που φοράει ό,τι βρει πρόχειρο για να πάρει το σούρπο να αρμέξει να γελάει. Τι αλυσίδα είναι η Ελένη. Μαλάκα, κάτσε σκέψου τίποτα τη προκοπή και γράψε. Μαλάκα. Πάμε. Επόμενο κύριο. Επόμενο. Και άδεια. Έλα. Εντάξει, ναι. Επίση. Άσε την Τρέμη με το μήνυμα. Άσε για να κάνουν τρίο. Η Τρέμη με τη Λαγκάρντ. Γιατί με νευριάζει αυτά που λε. Με νευριάζει με τον κορονοϊό. Κορονοϊό και δεν είσαι. Σαν γκέι. Τι σαν γκέι. Με Λαγκάρντ. Με Λαγκάρντ και Τρέμη. Τώρα. Δεν θα πα τον κορονοϊό. Όχι. Α, τι σύζει το ρίσκο, θα το έκανα. Σύζει τώρα το ρίσκο που κινείται. Τα μαντιλάκια, ναι. Γιατί έμενα με βγάζει φελό. Μπράβο. Γιατί έμενα με βγάζει φελό για τα πιστεύω μου. Εγώ ας πούμε είμαι Χριστιανό Ταλιμπάν. Εντάξει. Δεν αξίζει το ρίσκο με τη Θεία Κοινωνία. Για σένα ρε φίλε. Άρα. Εγώ ας πούμε είμαι Χριστιανό Ταλιμπάν κολλημένος και αυτά. Άρα. Εσύ με τον Γιώργο το Μέλια είσαι σπουδαγμένο. Άρα. Είστε καλύτεροι. Ναι ρε, το κατάλαβαμε ρε. Γιατί. Άρα λοιπόν. Ο Ασλαμάς θα πήγαινε, θα παίρνε ρίσκο στο σεξ. Θα πάρω ρίσκο με όλα Τρέμη και Λαγκάρντ, θα πάρω ρίσκο. Ναι. Ενώ εσύ παίρνει ρίσκο με τη Θεία Κοινωνία. Αλλά φελός ας πούμε που έχουμε να πιστεύω έτσι. Καλά σε λέει. Εσύ είπα φελό. Καλά σε λέει. Καλά σε λέει. Το ρίσκο. Καλά σε λέει. Για πράγμα το οποίο δεν. Μα, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πάμε επόμενη. Συγχαρητήρια. Αν ο Μίρτσος βρήκε δουλειά στο Focus, πώς νιώθεις. Είναι μασονικό μετά, μας πάρουν για μασόνους. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Πάμε επόμενη γραμμή, δεν ξέρω ούτε καν τι γίνεται. Έλα, φίλε, ναι. Λίγο ενημέρα. Δηλαδή 15 χρόνια τους έχουμε στη φάπα στο 16ο, θα μας περάσει τον ή άλλη. Λέγε, φίλε, ναι. Δηλαδή, σε φόρμα, σε τακτική, σε κατάσταση χαφ και τα λοιπά, ήταν ένα λεπτό πάνω από τον ΠΑΟΚ. Αλλά έφαγε 3-2. Είσαι σίγουρος? Ναι. Έλα. Έλα. Μάριε. Ναι, αγόρι μου, όνομα και ομάδα, αν θες. Παναγιώτης, από εδώ το ΠΑΟΚ. Ωραία, πάμε Παναγιώτη, καλησπέρα. Τι κοινό έχει ο Χέοπας με τον Πετκανής από τη Αρεφημίζη ο Ραυτόπουλος? Ο Χέοπας. Ο Χέοπας. Ναι. Τι λάμε. Ο Χέοπας έφτιαξε την πυραμίδα. Ναι. Πετκανής την άνοιξε και τραπέτε στη μούμια δίπλα και τη βάλατε στην εκπομπή. Σοπάρε μαλάκα. Μη κόμ στον κύριο. Σταμάτα. Σταμάτα. Αηδίες τώρα. Άστο να μωρέ τον άνθρωπο τώρα. Εντάξει, πέρα. Εντάξει. Εντάξει, και εγώ του είπα. Έλα, μωρέ, εντάξει. Μη βρει σήμερα πολύ το έχει αυτό το μήνυμα. Ναι, μη. Αυτό μη βρει σήμερα. Επόμενη γραμμή. Ακούμε όπω λέει ο άλλο, λε και εσύ. Ήρθε με τι φόρμε σήμερα, πιο φορό. Εντάξει. Είδα σε φόρμα. Λαλάκα πε. Έλα, μη. Όχι, κανονικά το λέω. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, φίλε, όρμα και ομάδα. Ναι. Παναγιώτης ΠΑΟΚ. Και αυτός Παναγιώτης ΠΑΟΚ, ωραίος. Ωραίος. Θέλω να ρωτήσω κάτι του Χαρτινάκο. Ναι. Όπα, ναι. Ποια στάση του αρέσει στο σεξ? Άλλη ερώτηση, έχεις να κάνεις? Όχι, τη συγκεκριμένη θέλω. Πες το ρε στα όρθια. Γιατί δεν μ' απαντάει όμως? Τι να σε μιλήσω ρε φίλε. Σου έχω δείξει ότι είμαι κανένας κλόουν εδώ πέρα. Αν το ρωτούσατε σε εμάς, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ρε. Είμαστε κλόουν εμείς οι τέσσερις. Ο Ραπτόπουλος έχει την απάντηση στο στόμα. Τι ρώτησα. Ποια στάση σ' αρέσει το σεξ? Εγώ έχω άλλο ρόλο. Παράω άλλο ρόλο εδώ φίλε. Άλλο ρόλο. Σοβαρότερο. Αν έχω κάτι να πω, μιλάω. Αν δεν έχω, δεν και μισότερο. Καραγκιουζιλίκια δεν κάνω. Σπουδαιότερο. Ναι, καραγκιουζιλίκια δεν κάνεις, αλλά χαίρεσαι, τρίβεις τα χέρια σου. Μην κάνεις τέτοιο. Δεν λέει ρε φίλε, το έχει μυστικό. Αν θες να σου ρωτήσω να μπεις για μας, στε... Ο Φούρναλης τι λέγει? Όχι, τέρμα, κόπηκες, γιατί την άλλη εβδομάδα θα ρωτήσεις για κάθε... Μπορεί να πει ο Δημήτρης, μπορεί να πει το παιδί σου. Σε μένα. Ναι. Η αγαπημένη σου στάση στο σεξ. Το πασοκολλητό. Η αγαπημένη στάση στο σεξ, κάτσε να πω πώς. Είναι αναλόγως στην τέτοια. Μ' αρέσει πολύ, ας πούμε τώρα τελευταία. Μ' αρέσει πολύ στα όρθια. Είναι όρθια. Άμα φοράς τα τακούνια ή σηκώνεται λίγο ψηλά στις μύτες,
Δηλαδή έχω, επειδή είναι καλοκαίρι, έχω με το μυαλό μου τέτοιο. Φαντασίωση. Όταν βλέπω πορνό, ξέρεις τι μ' αρέσει. Αυτό που δεν μ' αρέσει καθόλου όμως. Στο κανονικό. Α, γιατί δεν θα πιαχτώ. Θα βλέπω μια πλάτη. Μ' αρέσει να βλέπω τη γυναίκα να είναι ο άντρας με ανοιχτά τα πόδια, ας πούμε, και να είναι η γυναίκα, αλλά να τη βλέπει σαν θεατής. Α, μάλιστα, ναι, ναι. Κατάλαβα, αλλά αυτό μόνο δεν το βλέπω. Αλλά αν το κάνω εγώ, είναι χειρότερο για μένα. Καθρέφτη, όμως, πλάτη. Αν έχεις καθρέφτη. Α, με καθρέφτη, ναι, εντάξει. Το καθρέφτη. Κατάλαβα, δίνω ιδέα εγώ τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πριν το πεις αυτό, να πω εγώ, γιατί να σας κάνω μαθήματα, άσε ο Ραπτόπουλος, λέω, έχω μια εμπειρία καλή, ότι η νεολαία πλέον, είναι 70-30 ποσοστό, που σημαίνει είναι 7 γυναίκες και 3 άνδρες. 70... Φάκ έκανα, φίλε. Τέτοιοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 40% των γυναικών στα επόμενα χρόνια θα μείνουν ανήπαντρες. Βέβαια, αυτό τι σημαίνει, άμα το σπάσεις προς 10, οι μισές θα είναι διπλοπαντρεμένες, τριπλοπαντρεμένες. Αυτό... Άλλες θα είναι βιζιτούδες, άλλες θα είναι... Ερασιτέχνες βιζιτούδες θα κάνουν άλλες, άλλες θα είναι παρτάλια. Βέβαια, θα έχεις και μεγάλο ποσοστό να βρεις καλές. Συμπέρασμα αλλά... ποιο είναι που διαδημοκρατικά. Ότι οι γυναίκες θα μείνουν 40% ανήπαντρες. Τέλειες. Όλοι οι κόρες κάνουν, φίλε. Άμα το βάλεις, όλες οι κόρες. Εγώ έχω 20 ξαδερφάκια. Τα 17-18 είναι. Εκεί άμα μείνουν ανήπαντρες, τι θα πάθουν. Να πάρουν κάτι τέτοιο στο μυαλό. Πάμε τώρα. Μαλά, το έχω ζάσταμα, θέλω μικρή. Οι προγιαγιάδες λέγαν άλλα, οι γιαγιάδες λέγαν άλλα, οι πεθερές λέγαν άλλα. Σιγά σιγά και στο τέλος οι γυναίκες γίναν παρτάλια. Κατάλαβες. Μια χαρά είναι οι γυναίκες. Γιατί είπε. Όχι, να τις έχουμε, τις δέρνουμε. Σε μεγάλο βαθμό είναι μαζί σου. Κατάλαβες. Γιατί τα έχουμε πει κιόλας. Δηλαδή παλιά η προγιαγιά μου έλεγε άκου την πεθερά, αλλά μην κάνεις έτσι. Μετά έλεγε άκου την πεθερά, αλλά φύγει από το σπίτι. Μετά άκουγε την πεθερά. Μην κάνεις έτσι. Τώρα οι ίδιες οι μανάδες, τις κόρες τους, οι ίδιες οι μανάδες τώρα έχουν γιο και κόρη. Λένε, μην κάνεις αυτά που με έκανε ο άντρας. Ναι. Εσύ να έχεις δικά σου λεφτά, ναι, ναι. Δικά σου δουλειά. Εσύ το παιδί σου. Εσύ το παιδί σου. Εσύ την κόρη δεν την πεις. Κάτσε να τρως ξύλο στο σπίτι και επειδή όλοι... Να σε πω τι θα πω. Αλήθεια, το λέω σε μένα. Αγαπώ. Εφόσον. Δεν λέω να σε βάρεσαι μια φορά χαστούκι. Είμαι υπέρ. Κατά, συγγνώμη. Κατά. Δεν λέω να τε δέρνει. Μπορεί μια μέρα να το πρόσβαλες. Ναι. Και μπορεί να το χτύπησες. Και να σε έδωσε ένα χαστούκι. Γιατί το μπορεί να τον έκανε. Δεν λέω να το χωρίσει. Μην το συνερίζεσαι, ρε γάτι. Ούτε λέω. Περίμενε. Ούτε λέω μια γυναίκα, ούτε λέω να την κεράτωσε μια φορά. Να ήρθε μια να δούλευε και να πήγε να του ξεκινώθηκε και να του κατέβασε τα βράδια. Μια ισοκαμία. Μια ισοκαμία. Λέω, άμα σε δέρνει, άμα σε δέρνει. Αν ο κουμπάρος πηδήξει τη γυναίκα, είναι μια ισοκαμία. Περίμενε. Ήδε. Όχι, ρε. Αυτά... Α, όχι. Κοίταξε. Θα με πάει να κάνει πόσο κουμπάρο θα είναι άμα το κάνει αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Άμα σε δέρνει ναι. Συστηματικά ναι. Και άμα τα δίνει σε άλλου. Το κεφάλι χτύπα, το κεφάλι λουξ. Έχετε ξαναδεί χνόπο να παράει το κεφάλι του στον τοίχο, να. Παλιμπεδίζει. Αυτό το αρέσουν οι μαλάκοι. Ναι, ναι. Άμα τη δέρνει συνεχώς και άμα έχει μια γκόμενα που του τα παίρνει, δηλαδή στερεί από το σπίτι για να κάνει. Για να γράψω. Όχι να κερατώσει μια φορά, έτσι από την κόρη μου εγώ. Θα πω η πόρτα είναι κλειστή. Έτσι θα την πω εγώ. Εγώ το λέω. Το κάνω για το σταυρό μου, το λέω. Τι καλοί άνθρωποι αυτοί οι χριστιανοί. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Πάει 2-3 χαστούκια. Παραδοσιακά πράγματα, πώς κάνεις. Καλοί άνθρωποι οι χριστιανοί. Μπράβο. Ρε, μην βάζεις αυτά τα πράγματα που δεν λέω. Σε λέω κακιά στιγμή. Τι καλοί άνθρωποι αυτοί οι χριστιανοί. Πάμε σε διάλειμμα. Πολύ καλοί άνθρωποι αυτοί οι χριστιανοί. Πολύ ωραίες ιδέες έτσι. Αυτό το κάνω που πάρω σε διάλειμμα. Ναι, λίγο πιο καθαρά, λίγο πιο κοντά. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Δεν θέλει όνομα ομάδα. Καρδιτσάρα. Α, Καρδιτσάρα, δικηγόρο. Είπατε στην πρώτη ώρα τίποτα για τον Αφροαμερικάνο που τον. Ναι. Δολοφόνησαν. Ναι, το είπαμε. Το καταδίκασε και ο. Ναι. Το καταδίκασε, βέβαια. Ποιο. Κύριος Πατριώτης. Εγώ είμαι πατριώτης, εσύ είσαι ανθέληνας. Ναι. Οπότε φύγε και από την Ελλάδα που δεν σ' αρέσει και πήγαινε στη Ρωσία. Εσύ πολέμησες στον Εύρο, έτσι. Ναι. Εγώ ήμουνα κύριε Κατρουλή. 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 Εκεί ήμουνα μωρή Λουλού. Λουλού. Γιατί πήρες για να με βρήσεις, το ξέρω και είμαι έτοιμος. Λουλού. Σε έβρισα. Το Λουλού είναι βρισιά, μεγάλε. Ναι.
Κάνε μου μήνυση. Εγώ πήρα να σε ρωτήσω αν. Το καταδίκασε. Μα φυσικά το καταδίκασε. Φυσικά. Κάνε μου μήνυση. Εσύ κάτσε. Μισό λεπτό. Περίμενε. Ξάσασα. Εσύ περίμενε ότι να μην το καταδικάσει. Ναι, αφού μπορεί να ήταν δηλαίρη αυτός ή μπορεί να ήταν Αφροαμερικάνος μετανάστης, λατρομετανάστης που τον λέει. Στην Αμερική ελέγχονται τώρα, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ελέγχονται. Ναι. Α, έτσι, ε. Όχι όπως είναι εδώ. Γιατί κατά τα άλλα θα ήταν ο λίγο έγκυος, άρα θα μπορούσε να τον προφωνήσει ώστε να τον πώς, έτσι. Όχι, βέβαια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θέλω να σε αφήνω να μιλάς για να εκτίθεσαι. Εσύ εκτίθεσαι. Αν ο Ηλίας στο καινούριο νεοναζιστικό κόμμα που κάνει, θα σε έχει σε εκλόγιμη θέση. Βεβαίως. Του κάνει πρόταση. Έτσι, του κάνει πρόταση, το ξέρω εγώ. Ανοιχτό βιβλίο διαβάζει. Το κατάλαβε. Το κατάλαβε. Εγώ θα τελειώσω με το εξής, γιατί εγώ δεν βρίζω, δεν συνηθίζω και προσωπικά και ο χώρος μας να έχει προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Θα πω ότι στον καπιταλισμό και στη χούντα του καπιταλισμού και του Ολυμπιακού που εκπροσωπεί ο κύριος πατριώτης εκεί πέρα, εθνικιστής. Εθνικιστής, πατριώτης, ναι, και το είπε. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Ναι. Είπε για Ολυμπιακό κάτι, ναι. Στη χούντα, λέω, του Ολυμπιακού και του καπιταλισμού. Κοίτα τα χάλια τη ομάδα σου, άστα. Τα βρήκαν με τον ΠΑΟΚ. Τι χάλια. Τα βρήκαν. Έγινε τσάτσο του ΠΑΟΚ. Τι να σου πω. Εμένα δεν με εκπροσωπούσε. Δεν εκπροσωπούσε ποτέ η διοίκησή μου. Εσύ. Αυτοί έχουν 2,5 πρωταθλήματα και εσύ έχει 20 και έγινε τσάτσο. Εσύ είχε κόκαλη. Προσκυνούσε κόκαλη. Ναι, ναι, ναι. Αριστερό δεν ήταν ο κόκαλη. Καπαγκάπα ήταν ο κόκαλη. Τι ρωτάει κι άλλο για. Η απάντηση λογικά είναι ναι, αλλά το κάνουμε στον Γιάννη. Μάρι, ρώτα το Μαλάτο, αν μπορώ να ασφαλίσω τα πόδια παύλα πατούσε τη κοπέλα μου. Να ασφαλίσει καλύτερα τη χαρά δράτη. Μα είχε να τα ακούσει, ρε. Πώ θα ασφαλίσει τα πατούσε. Η πατούσα ασφαλίζεται αν είσαι αθλητής, είσαι παίκτης. Ένα λεπτό, ναι. Να απαντήσουμε αυτό που ρωτάει ο άνθρωπος είναι μπουρδα. Ναι. Να απαντήσουμε σοβαρά. Ναι. Σοβαρά, ο Τζιν Σίμονς τον Κις είχε ασφαλίσει τη γλώσσα του για $1,000,000. Κάτσε τα πόδια της. Τη Σιλενάρικοβα τα πόδια της. Οι μισές του Χόλιγκουν τα έχουν ασφαλισμένα πόδια. Η κοπέλα του Χόλιγκουν την αυτή ρε. Του Χόλιγκουν. Παρθέλιο. Σπάει καμιά πλατιπόδα μαλάκα. Ξερόλα. Γι' αυτό σε είπα ξερόλα προηγουμένως. Ναι. Ξερόλας. Λοιπόν, όπα. Δεν ξέρεις και λες. Κάτσε, απάντα. Εγώ ας πούμε είμαι μοντέλο. Ναι. Ωραία. Είσαι, ναι. Λοιπόν, είσαι. Και λέω από τη δουλειά μου τα επόμενα 10 χρόνια, 20 δεν ξέρω. Θα βγάλω από αυτό το. Θα πάρω, ναι, 1,000,000 ευρώ. Ωραία. Και τι κάνω, πάω και κάνω μια ασφάλεια 1,000,000 ευρώ σε περίπτωση που μου συμβεί κάποιο ατύχημα ή κάποια ανεπανόρθωτη βλάβη. Γενικά και δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου εξαιτίας από τον γεγονότος. Ναι. Αυτά που θα εισέπρατα εισπράττω το ασφάλισμα, το ασφαλιστήριο. Σωστό. Δεν είναι ότι ασφαλίζει το πόδι, ναι. Ασφαλίζεται όλος. Ναι. Όλος. Ναι. Όπως τα νοσοκομιακά λέει έχω σκολικοειδίτη. Ναι. Και όλους μάτια μου σου ανέφερα ονοματεπώνυμο, το ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, τη γλώσσα του μόνο ασφάλισε. Δηλαδή. Εάν αυτός αντί για τη γλώσσα του που λέει πάτει κάτι ο εγκέφαλός του δεν θα πληρωθεί. Όχι. Όχι άλλο ανέσυγε για τον εγκέφαλο άλλο. Δηλαδή ήταν, θα πληρωθεί. Ήταν τόσο. Επειδή είχε πάθει ατύχημα κάτι και η γλώσσα του στο Τόκιο, σε live στο Τόκιο, ναι, στον Πάντοκαν, ασφάλισε τη γλώσσα του μετά για $1,000,000. Στάσου ρε εσύ. Μπορεί να το βάλω. Στάσου ρε ένα λεπτό ρε και θα πάμε στον κόσμο. Πες ότι εγώ ας πούμε είμαι στο Hollywood speaker, ναι, και ασφαλίζω τη γλώσσα μου. Ναι. Ωραία. Ναι. Περίμενε. Και παθαίνω καρκίνο στο λάριγκα και χάνε τη φωνή μου. Δεν απληρωθώ. Βέβαια. Κάτσε να μας πει ο Αστραμάς. Θα πληρωθώ ή θα πληρωθώ. Είναι όλο σου συμβόλαιο, ρε κόρη μου. Ασφαλιστής είναι. Όχι. Τότε τι νόημα πάτε. Ήμουν, σε δύο εταιρείες ήμουνα. Οπα. Ήσουν. Ήμουν. Να μην τους πω, μα αυτές στις εταιρείες την έχω πει. Πέστε γιατί, ντρέπεσαι να την πεις. Δεν θα μπορώ να μην θυμηθεί. Πέστε γιατί. Μπορεί να θεωρηθούν διαφήμιση, γιατί παίρνει λεφτά το κανάλι ή εγώ. Πέστε μας, δεν πειράζει. Εντάξει. Και εκεί έμαθες ότι δεν θα πληρώνονταν άμα πάθαινα αλλού βλάβη. Δεν ξέρω τον όρο στο συμβόλαιο.
Εκείνο που ξέρω, ότι πολλοί επαγγελματίες, ειδικά στον χώρο του showbiz, ασφαλίζουν κομμάτια τους, τα οποία είναι πολύ βασικά. Νομίζω ότι η Πάμελα Άντερσον είχε ασφαλίσει το στήθος της. Νομίζω. Ρε, δεν είναι μοσχάρι ο άλλος. Άνθρωπος είναι και τα ασφαλίζει όλα. Τέλος, τέλος. Και σου εξήγησα με ποια έννοια ασφαλίζει αυτό που λέει κάποιος. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, Βιλενέ. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και μάγκα. Τι έπαθες, ρε. Καιρό έχει να πω. Δεν σου πέτυχε. Εγώ δεν έμαθα και ποιος δεν του πέτυχε. Για λύπηση ο καημένος. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ξαφνικά ήταν στον Ολυμπιακό η πιο αθώα ομάδα, ο ΠΑΟΚ κατέστρεψε στον ποδόσφαιρο. Έχουμε εμείς κάτι. Εμείς κάτι. Εις βάρος μας. Για στιγμένα χειρότερο είναι. Πούντα. Τι, πούντα εκεί, πούντα. Επειδή τα λες εσύ. Επειδή και εσύ. Αυτά τα παραμύθια τα λέτε εδώ πέρα. Παραμύθια της καρδιάς μας. Λοιπόν. Θα μας τρελάνεις μάλλον. Πηγαίνετε πέσε τα στο δικαστήριο. Ό,τι έχετε. Δεν έχει κανένα κακό. Είπες για, Μαρινάκι, όχι, είπες για το Μαρινάκι που έχει στο εξωτερικό επιχειρήσει και αυτά. Ενώ ο Σαββίδης δεν είναι Έλληνας που έχει στο Ροστόφ. Τα αλλάζεις. Δεν ξέρω άλλο. Ξέρουμε τι κάνει αυτό. Δεν ξέρουμε. Τώρα μην μιλήσω γιατί. Μη μα φυλάξει τον αέρα, μη. Μη, φτάνει, μη. Οι μάρτυρες, οι Άραβοι. Μη, άντε, άντε. Θέλω να σου πω, οι μάρτυρες γιατί πεθάνανε. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε καμιά. Τυχαία πεθάνω δηλαδή. Δεν το ξέρω. Κάτσε ρε για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρος του δεν ασχολούνται με τέτοια. Είναι κρύπος φίλοι. Από κορονοϊό πεθάνανε. Δεν ξέρω τι πάθανε. Πιάσανε έναν Ιρακινό Πέρση κάτι. Το δέχομαι. Οι νεκροί ποιος τους σκότωσε. Ότι ήταν αυτός. Ποιος έφαγε το εγκέφαλο. Πώς πεθάναν αυτοί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Όχι, εσύ ξέρεις. Όχι, ρωτάω. Α, με απορία εγώ, έχω. Και εγώ έχω την ίδια. Ξέρεις, να πάω σε ένα δικαστήριο και οι πέντε μάρτυρες να πεθάνουν και οι πέντε. Θα πει ο κύριος Μάκης που φωνάζει χρόνια. Ποιος είναι ο Μάκης. Ο Τριανταβιλόπουλος. Ο Ζούγκλας. Ο Ζούγκλας. Βγες ρε Ζούγκλα να μας διαφωτίσεις. Μάλιστα. Τρίτος από το τέλος. Ναι. Ναι. Του λέω εγώ τελειώσατε. Ναι. Αυτά οι στραβοστομίες που πάντα. Αυτό λίγο να το καταλάβετε. Αυτά τελειώσανε. Αυτά που έκανε ο ΠΑΟΚ και βγαίναν όλοι. Α, ου, τελειώσαν αυτά. Ο κόσμος είναι αλλιώς τώρα. Είναι... Πώς δηλαδή, πολιτής και τι. Ναι, ρε φίλε, δεν ασχολείται ο ΠΑΟΚ τώρα αυτό. Τι, για τη δεύτερη θέση ο Χατζηνάκος λέει είναι και δεύτερη θέση. Τώρα θα πει στον ΠΑΟΚΣΥ τον ΑΕΤ τον Ταμπλούχο. Ναι, που τα παίρνει καμιά δεκαετία, ε. Και στο Champions League που δεν έχει βγει, κάτσε ρε! Κάτσε τώρα γιατί να μιλήσει και βλακή σου εδώ. Champions League δεν έχει βγει ποτέ! Και λες ότι σου περισσεύει δεύτερη θέση, ρε! Ρε φίλε, θα ξενερώσει ο κόσμος. Θα ξενερώσει με άδειες και εκείνη είναι παροδία. Να σε πω κάτι. Άλλο σου λέω εγώ, ρε! Εγώ δεν είμαι υπέρ να ξεκινήσω. Άμα θέλεις να ανέβεις σε επίπεδο, πρέπει να μπει στο μήλο σου Champions League. Δεν ανέβεις στο τέλο. Ένα-ένα! Δεν λέμε εμείς. Πρώτο τελευταίο. Παροδία το Κάσλι. Πρώτο τελευταίο. Το Κάσλι με το Κάσλι. Θα δούμε το Κάσλι. Μην βιάσει. Πρώτο τελευταίο. Είχα να κάνει την πίτα εσάς. Πάμε. Καλά. Ποιος είναι εμένα. Στον ύπνο σας. Πάμε. Εγώ. Τέλος. Άσε τώρα που χτυπάει. Δεν βαριέμαι τώρα. Άκυρο. Άκυρο. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.